Κύριε Δελή, αυτή τη συζήτηση πώς την ακούτε, δηλαδή πώς τοποθετήσετε σε ό,τι αφορά το θέμα των μέτρων, της αποτελεσματικότητάς τους με δεδομένη την αύξηση που έχουμε σήμερα και τη θέση που παίρνει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτό που είναι η κύρια κοινωνική πλέον συζήτηση, δηλαδή τι μπορεί να κάνει ένας εμβολιασμένος παραπάνω από έναν ανεμβολίαστο που του έχει αρχίσει πλέον και αποτυπώνεται και στην καθημερινότητά μας. Νομίζω, κύριε Πιέρο, ότι η θέση του ΚΚΕ σε σχέση με τους εμβολιασμούς το υπόθηκε από την αρχή ακόμα της εκδήλωσης της πανδημίας. Το ΚΚΕ πρωτοστατεί στην ενημέρωση, στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων σε όλες τις εκδηλώσεις, τόσο τις δημόσιες όσο και τις εσωτερικές, με ιδιαίτερη μάλιστα αυστηρότητα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πρόσφατου συνεδρίου του κόμματός μας. Ήθελα όμως να πω, κύριε Πιέρο, ότι το ζήτημα τελικά της πανδημίας εξελίσσεται πιο περίπλοκα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Και φαίνεται ότι δεν αρκούν ούτε η επικοινωνιακή αντιμετώπιση, ούτε η μεταφορά της ευθύνης αποκλειστικά στους πολίτες, στον κόσμο, στο λαό. Θα πρέπει κάποια στιγμή και οι κυβερνώντες να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες. Καλή συζήτηση για τα εμβόλια. Βεβαίως και πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για τα εμβόλια. Βεβαίως και πρέπει να εμβολιαστεί. Όμως τίθεται ένα ερώτημα, κύριε Πιέρο. Μέχρι στιγμής έχει εμβολιαστεί περίπου το 38 με 39%. Το υπόλοιπο 61% του πληθυσμού είναι αρνητές των εμβολίων. Δεν νομίζω. Άρα λοιπόν κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Έχουν υπάρξει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις όλους αυτούς τους μήνες. Πολύ μεγάλες παλινοδίες και αντιφάσεις, θα πρόσθετα εγώ, και από τους και αντιφάσεις και παλινοδίες που βεβαίως σχετίζονταν και σχετίζονται, εξακολουθούν να σχετίζονται και με όλο αυτό τον πόλεμο των εμβολίων που εξελίσσεται και σε μια γεωπολιτική διαμάχη. Κύριε Δελή, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, και το έχω δει από όλα τα στελέχη σας και από εσάς, είναι σαφώς υπέρ του εμβολιασμού. Έχω μία ερώτηση να σας κάνω, γιατί αυτό δεν το έχω κατανοήσει. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα τοποθετείται θετικά και στη διάκριση μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων σε όλο το κοινωνικό φάσμα, δηλαδή από το ότι ο εμβολιασμένος πηγαίνει και δίνει το free pass του και περνάει στο καράβι και ο άλλος, ας πούμε, πρέπει να κάνει τεστ. Σε αυτό τι απαντάτε? Αυτό δεν έχω κατανοήσει και θα ήθελα να μας το πείτε. Νομίζω ότι η ερώτησή σας υπονοεί την αποδοχή της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Ναι, ακριβώς. Γιατί ακριβώς, είναι ένα μέσο εξαναγκασμού. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός και νομίζω πως δεν μπορεί και να γίνει κιόλας και δεν είναι τυχαίο ότι κανένα... Στο γενικό πληθυσμό δεν μπορεί να γίνει, έτσι κι αλλιώς. Ναι, υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα. Θα πρέπει εμείς, λέμε, κύριε Πιέρο, να αξιοποιηθεί η πειθό και η πειθό ευδοκιμή εκεί όπου υπάρχει σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση, εκεί όπου δεν υπάρχουν αντιφάσεις και παλινοδίες. Γιατί, για δείτε τώρα, πώς να σκεφτεί ένας άνθρωπος όταν σε μια αεροπορική πτήση το αεροπλάνο είναι γεμάτο σε όλες του τις θέσεις και την ίδια στιγμή, την ίδια περίοδο θα έπρεπε σε μια ταβέρνα, σε ένα χώρο, σε ένα καφενείο έξω στην αυλή να υπάρχουν δύο τραπέζια ή τρία τραπέζια με δύο μέτρα απόσταση μακριά. Ή πώς να, τι να καταλάβει ένας άνθρωπος όταν λέει επίσημα η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μειωθούν οι μαθητές, ο αριθμός των τάξεων στα σχολικά τμήματα, να παραμείνουν 25 και 30, γιατί υπάρχουν και τέτοια σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί δεν μεταδίδεται ο ιός στα σχολεία. Καταλαβαίνετε ότι εδώ η διαχείριση της πανδημίας υπακούει σε καθαρά οικονομικούς κανόνες. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν οδηγείται η κυβέρνηση σε τέτοιου είδους διαχείριση και σε τέτοια επιχειρήματα. Μόνο που αυτά τελικά τα επιχειρήματα τροφοδοτούν τις φοβίες, τροφοδοτούν τις αναστολές. Κάνετε μια καλή γέφυρα. Με τη σειρά το πρόβλημα. Είναι κατανοητό όμως, αυτό που λέτε, κύριε Δελή. Τα νούμερα που πιέρω, μια κουβέντα μονάχα, επιτρέψτε μου. Δεν θα πρέπει αυτή η συζήτηση για τα εμβόλια να κρύψει τη μεγαλύτερη, την πιο ουσιαστική συζήτηση, και αυτή δεν είναι άλλη από την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και από την τήρηση και την επιβολή, θα έλεγα εγώ, όλων εκείνων των υγειονομικών μέτρων προστασίας στους μεγάλους χώρους. Με αυτό θα πάω στην... Ακούσατε και τον κύριο Βίτσα και την κυρία Βόζεμπεργκ. Εδώ το περίεργο είναι για εσάς στο ΚΚΕ ότι από ό,τι φαίνεται, ενώ εσείς λέτε ότι εσείς είστε με τη λογική του δημοσίου συστήματος υγείας και τα λοιπά, εδώ ακούσαμε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Βίτσα και είναι όλοι από ό,τι λένε με το δημόσιο σύστημα υγείας.
Ναι, μόνο που δεν κρινόμαστε από τα λόγια μας μονάχα, αλλά αυτοί, ιδιαίτερα αυτοί που κυβερνούν, κρίνονται και από τα έργα τους. Και τα έργα και των δύο κυβερνήσεων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι ουσιαστικά άφησαν ένα δημόσιο σύστημα υγείας εκτεθειμένο, ευάλωτο, ανήμπορο ουσιαστικά να αντιμετωπίσει αυτή την πανδημία. Αυτό είναι μια κοινή παραδοχή, το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι χιλιάδες υγειονομικοί, το ξέρουν και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι προσφεύγουν, καταφεύγουν στα δημόσια νοσοκομεία. Όμως νομίζω ότι, κύριε Πιέρο, ότι η συζήτηση γίνεται με έναν ουσιαστικό τρόπο όταν μιλάμε για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να ανοίξει. Γιατί μην μου πείτε ότι είναι, επίτευγμα από τις 500 μονάδες, από τις 500 κλίνες μάλλον εντατικής θεραπείας, να έχουμε πάει στις 600, στις 700, άντε τις 800 ή και τις 900, την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι για τον πληθυσμό της χώρας μας αυτές οι μονάδες, αυτές οι κλίνες θα πρέπει να είναι γύρω στις 3.000. Κύριε Δελή, εδώ στο χρονικό διάστημα που φτιάχτηκαν, στο χρονικό διάστημα είναι επίτευγμα. Δυστυχώς αυτές θα έπρεπε να υπάρχουν από πριν. Κύριε, ότι είμαστε πίσω είναι σίγουρο, φάνηκε. Δεν διαφωνούμε. Φάνηκε. Χρειαζόμασταν περισσότερο. Όχι, δεν θέλω να διαφωνήσω μαζί σας. Έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες. Έχουν περάσει κοντά 20 μήνες από την έναρξη της πανδημίας. Υπήρξε κάποιος που ήθελε. Ο Μάκης το προβατάσει με. Υπήρξε κάποιος που ήθελε κρεβάτι μέσα και δεν βρήκε. Φαντάζομαι πως υπήρξε. Μη φαντάζεστε, μη φαντάζεστε, δεν υπήρξε. Μη φαντάζεστε, μη φαντάζεστε, δεν υπήρξε. Μάχη, ωραία, εντάξει, ακούστηκε να τον ακούσουμε. Απλώς, γιατί λέει όλο αυτό και μετά λέει φαντάζομαι. Εντάξει, τώρα δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε. Καταλήγουν εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, επειδή δεν υπήρχαν αυτές οι μονάδες στο προηγούμενο κρούσμα. Προσέξτε όμως, η συζήτηση, όπως είπα, μπαίνει στην πραγματική της βάση. Δεν είναι εξοργιστικό, δεν είναι προκλητικό. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να βάζει ζήτημα μέσα στην πανδημία, μέσα στην έξαρση, μέσα μπροστά στο τέταρτο κύμα συγχωνεύσεων και κλεισίματος νοσοκομείων, γιατί λέει είναι κοντά το ένα με το άλλο. Μα μπορεί τα νοσοκομεία, δεν είναι όλα ίδια. Υπάρχουν και νοσοκομεία τα οποία είναι εξειδικευμένα. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, με τα νοσοκομεία των λοιμωδών νοσημάτων, όπως ήταν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα που κλείσανε. 11 νοσοκομεία κλείσανε, κύριε Πιέρο, στο προηγούμενο γύρο κλεισίματος, τότε στις αρχές. Πάντως, κύριε Βουλευτά, τα νοσοκομεία δεν είναι μόνο τα ντουβάρια, είναι και οι άνθρωποι τους. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τα άνοιξε. Και τώρα νιούμε τη συζήτηση στα σοβαρά για να κλείσουμε και άλλα νοσοκομεία. Και αυτό θεωρείται δηλαδή πολιτική ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Νομίζω πως δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι είναι επιτακτική η ανάγκη. Κοιτάξτε, δεν το ζητάει το ΚΚΕ. Το ζητάει ο κόσμος, το ζητάνε οι ίδιες οι ανάγκες για την προστασία της δημόσιας, της λαϊκής υγείας. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις χωρίς ένα ανεπτυγμένο, χωρίς ένα σύγχρονο και επαρκές δημόσιο σύστημα υγείας. Για να μην μιλήσουμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία ουσιαστικά είτε υπολειτουργεί είτε δεν υπάρχει. Και άρα λοιπόν δεν μπορείς ούτε μια σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση να κάνεις και οδηγείς τον κόσμο στην αυτοδιάγνωση, στα self-test, ούτε βέβαια να παρακολουθήσεις. Δηλαδή είστε κατά των self-test, κύριε Βουλευτά, είστε κατά της... Είστε κατά της τεχνικής των self-test. Ένα σοβαρό και αξιόπιστο πρόγραμμα εμβολιασμού σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε να εμβολιαστούν και είναι αρκετές χιλιάδες αυτοί που ζουν ιδιαίτερα στην επαρχία. Αυτό έχει μεριμνήσει, περί αυτού πρόκειται. Δεν έχει μεριμνήσει η κυβέρνηση αυτό. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Γι' αυτό και η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, επαναλαμβάνω, του δημόσιου, και η επίταξη, κύριε Πιέρο, να το ξαναθυμηθούμε. Η επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και η θέση του, η υπαγωγή του κάτω από τον δημόσιο έλεγχο, για όσο διαρκεί αυτό στις το δημοκρατίες φαινόμενο, δεν γίνεται αυτό. Έτσι ώστε στην αστική δημοκρατία που ζούμε δεν γίνεται αυτό που λέτε. Μισό λεπτό, Μάκη, μην ανοίξουμε ιδεολογική συζήτηση, παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, έλεος, στην αστική τώρα, δημοκρατία που ζούμε δεν γίνεται αυτό που λέτε. Με τον τρόπο που το λέτε εσείς, σε αυτό που πρεσβεύετε γίνεται. Στην αστική δημοκρατία που ζούμε δεν γίνεται. Παρακαλώ, μην ανοίξουμε τώρα ιδεολογική συζήτηση. Όχι ιδεολογική. Πρέπει να βγάλουμε, παρακαλώ, δηλαδή έλεος τώρα. Ο κύριος Δελής πάντως δεν το λέει έτσι. Λέει ότι τώρα θα μπορούσε να γίνει αυτό. Μα δεν γίνεται. Μα λέει ο κύριος Δελής ότι γίνεται. Το προβλέπω και το ίδιο το αστικό σύνταγμα.